αστυνομία, το λέει κλεμμένο. Τα ραβασάκια έφτασαν και οι ιδιοκτήτες Γιώταχη και Δικύκλων προσέρχονται στα γησέ των εφορειών, προσπαθώντας να μαζέψουν τα δικαιολογητικά για να αποφύγουν το πρόστιμο των 250 ευρώ. Έπρεπε να κάνουν φέτος από το 17 όσα δεν είναι ασφαλισμένα, να ξεκινήσουν, όχι πριν το 97. Αυτά δεν γίνονται. Αφήνουμε τις δουλειές μας και τρέχουμε να πούμε να... Είναι στο συνεργείο για μήνες, μου το έκλεψαν, το έχω πουλήσει. Λάθη στον αριθμό κυκλοφορίας και στα αφημί. Είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μετά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Αν παράδειγμα είναι κάποιο μηχανάκι αυτοκίνητο σε συνεργείο και του έρθει το πρόστιμο, είναι άδικο να το πληρώσει, θεωρώ. Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο 5 μήνες συνεργείο, ασφάλεια να έχει λήξει. Τα λάθη στις διασταυρώσεις πρέπει να διορθωθούν, παραδέχεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της λίστας των ανασφάλιστων Γιοταχή και κατά πάσα πιθανότητα να δοθεί παράταση με νέα ημερομηνία μετά τις 6 Ιουνίου χωρίς πρόστιμο ή αλλιώς κατάθεση πινακίδων. Για να δούμε πώς είναι τα ασφαλίσματα, πρέπει να δούμε πώς είναι τα ασφαλισμένα. Η ΣΕΠ λέει άλλο νούμερο. Η τροχέα αναφέρεται σε άλλο νούμερο. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται σε 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναφέρονται σε 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή έχουν στείλει σε 1.100.000 περίπου αυτοκίνητα ανασφάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ένα στα 5 οχήματα κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια. Ενώ το κράτος υπολογίζεται πως χάνει 55 εκατομμύρια ευρώ φόρους και 250 εκατομμύρια έσοδα ο κλάδος των ασφαλίσεων. Δεν γίνεται να κυκλοφορούν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται. Είναι άδικο για αυτούς που πληρώνουν ασφάλιστα κανονικά. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να προστατεύσουμε, όπως προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, να προστατεύσουμε τον ανασφάλιστο. Ο ανασφάλιστος πρέπει να ασφαλιστεί. Έτσι. Στην Ελλάδα δυστυχώς, για να συνετιστούμε, θα πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα. Πάντως, όσοι ιδιοκτήτες τελικά είναι κάτοχοι ανασφάλιστων αυτοκινήτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν να αντιμετωπίσουν και ποινές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από την τροχέα.